Ναι. Δηλαδή άνετος είσαι. Ναι. Ξεκουράζεσαι. Μπράβο, Τάκη. Μπράβο, Τάκη μου, να ζήσεις. Το καλοκαίρι που πας. Στην Κασάνδρα πάλι. Μου αρέσει η Κασάνδρα. Έχεις τίποτε σπίτι, γιατί. Όχι, δεν έχω ξέρετε. Κι άλλες. Μην είχε άλλα. Πού κοντάκασε αυτό. Το Ποσίδι. Κανάμπρα. Πας από εκεί, ναι. Ναι, τα όχι από εκεί. Ναι, τα εκεί. Πολύχρονο. Ναι. Α, το πολύχρονο εσύ πας. Εκεί είναι που έχω σπίτι. Ναι, και εκεί έχω έρθει. Πότε ήταν στο πολύχρονο. Στο πολύχρονο πήγα. Το 87. Παλιά. Ναι. Σ' αρέσει το Ποσίδι περισσότερο. Κοίταξε, επειδή έχει αέρα έτσι. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Έχει αέρα. Μεσημέρι ήλιο στα εκεί. Σε φυσάει επειδή είναι ανοιχτά η γεία. Ενώ από την εσωτερική μεριά έτσι έχετε λιγάκι λίμνη. Είναι θάλασσα. Λίγο λίμνη έτσι. Αλλά είναι παραπροσφέρεται για πάνω. Εντάξει, εντάξει, αλλά έχει άγρια έτσι ομορφιά όμω το Ποσίδι. Στο σύμφωνο. Άγρια ομορφιά. Σύμφωνο. Έκανες και το πετζίγι. Βεβαίως. Α,
Ήρθε εδώ. Με φίλησε, με φίλησε. Και η Καρέλη. Όλους, όλους. Α, πέρασε. Ο Βαφόπουλος. Βέβαια, τον έκανα τη Βαφοπούλου, έκανα. Α, τελείωσε. Τελείωσαν αυτοί. Έκανα το Θασίτη. Το πάνω. Το πάνω μας. Όλους σας, όλους σας. Σας αγαπώ όλους σας. Άξι. Άξι είστε όλοι. Άξι αγάπης και τιμής. Και αναρωτιέμαι ρε Τάκη, αν δεν είναι ποιητής ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη, τι σκατά είναι ρε Τάκη, ε! Θα έλεγα ίσως με την ευρύτερη έννοια καλλιτέχνης. Γιατί... Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αλλιώς να το πω. Και ποιητής είναι με την ευρύτερη έννοια καλλιτέχνης. Διότι όχι, μουσικός και ο ζωγράφος το ίδιο, υπηρετούν και αυτοί. Όχι, λέει το ποιητή ο Κώστας με την ευρύτερη σημασία. Με την ευρύτερη σημασία, κατάλαβα. Ναι. Οπότε, ένας ζωγράφος είναι ποιητής. Ποιητής, έτσι. Όπως και ένας μουσικός. Ναι, έτσι λέω, Τάκη. Έτσι το λέω. Τίποτα δεν αξίζει άλλο, Τάκη μου. Να, αυτά τα πράγματα αξίζουν στη ζωή. Αυτά και ο έρωτας. Α, ο άτιμος. Που ήθελε μαχαίρωμα. Έτσι. Ο κύριος Μπακαλάκος θέλω να ξέρω τώρα τι κάνει. Κρατάει το αρχείο. Αρχείο. Δηλαδή. Δηλαδή έχετε όλοι ένα βίντεο. Όλοι σας. Κατάλαβες. Κατάλαβες τα έγινα. Θα γράφει την ιστορία. Γιατί είναι μια ιστορία τώρα που εδώ δεν είναι. Δεν το κατάλαβες τα έγινα. Κατάλαβα, αλλά αυτό το βίντεο διαρκεί πλέον, δεν παίρνει ορισμένες πόσες, ας πούμε, διαρκεί συνέχεια. Όλο το παίρνει, όλοι, όλοι, όλοι. Στην ιστορία όλοι. Πώς ζωγραφίζεις εσύ. Όλοι, όλοι, όλοι. Στην ιστορία όλοι. Η οποία θα μείνει. Είναι και στην έκθεση. Θα υπάρχει ο χρόνος που θα τα δείχνει αυτά τα πράγματα. Θα δείχνει και τέτοια. Βέβαια. Φάσα είναι η προφίλ. Θα εδώ Τάκη μου. Α, δεν. Θα το δω αυτό το πράγμα, θα το δω. Εν καιρό. Μάλιστα. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ το ποίημα, φάς ή προφίλ. Απήντησες πολύ σωστά. Αυτό είναι θέμα που θα το πιάσεις εσύ πώς βγαίνει το πράγμα. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Έτσι τα πράγματα. Πώς βγαίνει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα βγει καλύτερα εδώ. Έτσι. Μόνα τους έχουν τα στατάκια μου. Ναι, να το εμπέστε. Μόνα τους, μόνα. Γι' αυτό στείλει μια ώρα. Μόνα τους έχουν τα στατάκια. Αλλά μου έκανε εμένα εντύπωση ο χρόνος τον οποίο έτσι, ο οποίος για μένα φάνηκε πολύ λίγο για μια ώρα. Α! Με έκανε πορτρέτο ο Γραμματόπουλος. Ναι. Από χρόνια στην Αθήνα. Α. Και σχέδιο δηλαδή. Ναι. Σχέδιο. Και πήγα πέντε φορές από μία μισή ώρα. Α, εγώ δεν είμαι. Δεν ζωγραφίζω έτσι Τάκη μου εγώ. Πολύ. Δεν ζωγραφίζω έτσι. Και σε σχέδιο. Λιγότερο από μία ώρα. Καλά, τώρα θα εξαρτηθεί. Μια που μου είπες ότι έχεις.
Χερό. Ο, ναι, άλλο θέλω τώρα να πω. Θα κοιτάξω να δω. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω ότι μήπως αυτό δείχνει δηλαδή τρομερή ικανότητα για να μπορεί να είναι μήπως χάρη στην χρόνο. Όταν είναι έτσι. Όταν είναι έτσι. Η ταχύτητα δεν μπορεί. Μήπως το σχέδιο είναι πιο δύσκολο. Όχι. Το δυσκολότερο από όλα είναι η κλασική αναφορά. Αυτή. Το δυσκολότερο από όλα. Τι αναφορά εδώ κάνεις. Όχι το σχέδιο. Κοίταξε, το σχέδιο είναι μια έννοια από την αστική αναφορά. Δεν είναι όλο το πρόβλημα. Έτσι, για πώς λέμε, εσύ έγραψες κάτι και δεν αναφέρεσαι μόνο στη λογική του σχήματος. Σκίτσο. Δεν αναφέρεσαι στη λογική του, γιατί δεν είναι αυτή του η ποιήση. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Αναφέρεσαι αλλού. Έτσι. Είναι μια πλευρά. Αυτό έτσι. Και καμιά φορά η μοναδική αφήνα είναι όλες οι πλευρές. Τα άλλη πορτρέτα. Πρώτα σχεδιάζουν και κάνουν. Πώς εργάζονται. Ότι μπορεί. Άλλοι το σχεδιάζουν, άλλη ευθεία. Κατευθεία. Είναι όπως το καταλαβαίνουν. Ναι. Πώς το καταλαβαίνουν τα κοιμέσια τους. Και πολύ μεγάλο τελάχο. Βέβαια. Εμείς θα κάνουμε όλα έτσι, πληθωρικά. Ναι. Τι θέλεις από μένα, να έρθω από εκεί. Γύρισε από την άλλη απλώς. Άνετος είσαι, Τάκη μου, έτσι. Ε, βέβαια. Τι είναι, γιατί είναι μηνυμένο. Τι μπορεί να πει. Αυτά που είπες για την Αμερική, ναι. Έχω πάει και εγώ στην Αμερική δύο φορές. Ναι, ο Λόρκα τα είχε πει από το 1926, ναι. Όταν είχε πάει τότε. Ναι. Και τον έκανε κατάπληξη, ας πούμε, αυτή η κτηνοδία, η βαρβαρότητα του Αμερική. Και λέει ότι το μόνο ζωντανό στοιχείο, λέει, και το μόνο άξιο ήταν νέο που έλεγε του έλεγε, του νέου. Από εκεί και πέρα του άλλου. Και έγραψε τα τρομερά ποίηματα που είχε στη Νέα Υόρκη. Ναι. Το οποίο έχω και μεταφράσει. Ναι. Και τότε μια καταδίκη του. Ακριβώς. Απολύτιστη. Ενώ έχουν από όλα τα άκη μου, δεν έχουν τίποτα. Παύτοχοι. Αγωγίαση που λένε θέλει του πολίτη. Δεν έχουν. Κεφάλαιο δεν είναι αυτό, λέει τάκι. Που λένε, να έτσι, να το πούμε απλά. Αγωγίαση του πολίτη. Είναι σοβαρό δεν είναι τάκι. Δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Είναι μοσαϊκό ζύμι από διάφορα. Ακριβώς. Θα ολοκληρωθούν, θα δημιουργηθούν. Θα, στο μεταξύ, μας πεθάνουν εμάς τα εκεί. Μας πέθανε. Έτσι, συμφωνείς. Αυτό είναι. Μας πεθάνουν εμάς και τι καταλάβαμε. Πάλι η Ευρώπη παραμένει. Α, να μου ζήσεις. Και ευτυχώς γίνεται δύναμη η Ευρώπη. Αυτό είναι. Τη Ρωσία τη φάγανε. Την κατάπια να πάει. Παρ' όλα αυτά, ο ρωσικός λαός είναι μεγάλος λαός. Ξέρω. Πολύ μεγάλος. Σύμφωνα.
Το δέχομαι έτσι όπως μου το λες. Έβγαλε Ντοστογιέφσκιδες και Τολστόι, Γούσκι και τι δεν έχει βγάλει. Και τι δεν σήκωσε αυτός ο κόσμος. Ήταν ο σταυρωμένος Χριστός. Τι δεν σήκωσε χρόνια ολόκληρα. Όλα τα βάρη αυτός θα πει. Αλήθεια. Εκατομμύρια νεκροί. Έτσι. Εκατομμύρια, όπως είπες έτσι. Ήμασταν σίγουροι από το απάνω μέτωπο. Εδώ λέγανε δεν υπάρχει πια κανένας αυτός κίνδυνος, ισορροπημένα τα πράγματα. Φοβερή η κατάσταση. Πω. Φοβερή τάκη. Φοβερό ήταν αυτό. Υπήρχε μια ισορροπία στον κόσμο. Ναι. Ανετράπητη ισορροπία. Και τι θα βγάλει να το θα βγάλει, αμάν, αυτό να μου πεις, θα βγάλει τα χιές, όχι, έχω βγάλει και τώρα, τι θα βγάλει, αυτό είναι. Από βιβλιοπολία περνάς καθόλου. Βεβαίως. Από ποια βιβλιοπολία, από το Ραγιά. Όλα. Από το Ραγιά, από τον Ιάννη. Από το Ραγιά. Ε? Από το Ραγιά περνά. Α, ξέρεις γιατί στο λέω. Θα με βόρευε πολύ. Από Δευτέρα να το αφήσω το βιβλίο μου στο, στο Ραγιά. Τελείως, πάντα πάρω. Στην Ερμού που είναι τώρα, στο καινούργιο. Ε. Έγινε. Καλά. Θα πάω το πάρω από εκεί. Στην Ιθόνα, ένα θυμό. Θα πάω το πάρω εγώ από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Το τηλέφωνο, έχεις τηλέφωνο εδώ. Έχω. Και στο σπίτι. Ναι. Θα τηλεφωνήσω. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις της ζωγραφικής, τις νέες τάσεις κλπ. Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα εκεί μου. Γιατί είναι, πώς λέμε, εύσχυνη απάτη έτσι. Άμπρα. Διότι αυτό ήθελα να σου πω την ίδια γνώμη από κι εγώ. Δεν τα παρακολουθώ. Ότι πλέον εξέφυγε πάρα πολύ. Εύσχυνη απάτη. Λέει εγώ έτσι, σύμφωνοι, εσύ έτσι. Να το δούμε. Αυθαιρεσία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άμπρα. Εν ονόματι λέει τη ναι, ναι. Εκείνη τη ζωγραφική λέει έτσι. Έτσι νομίζει όχι ότι είναι έτσι. Το αν είναι έτσι ή όχι. Και εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω και να βλέπω σαν πράγματα. Ρετάκι να το αν είναι έτσι ή όχι. Έτσι,
Εσύ δεν γίνεται έτσι να το κρίνεις. Ένας μόνο να το κρίνει. Ο χρόνος. Α, καλά. Ουδής άλλος θα γίνει. Συμφωνείς, Τάκη? Α, ούτε συζήτηση. Τελικά ο τελευταίος κριτής είναι ο χρόνος. Αλλά υποτίθεται όμως ότι... Κανένας άλλος δεν μπορεί. Τον έκανε η μάνα του. Κανένας άλλος. Οπωσδήποτε όμως ευαίσθητοι άνθρωποι δεν μπορούν να μην έχουν μια αίσθηση ενός καλού πίνακα ή... Όταν είναι έτσι, ρε Τάκη, όταν είναι έτσι. Όταν είναι έτσι. Εδώ έδειξαν όλοι ότι βαράνε όλοι ένα τούμπανο, έτσι. Αλλά τι τούμπανο είναι αυτό, κανένας δεν μας είπε. Ο Ελίτης είπε. Ναι, αγαπητέ μου, αυτά είναι, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ελληνικά. Καταλαβαίνεις, συμφωνείς. Ναι. Α, μπράβο. Να πούμε ότι δεν είναι άλλο τίποτα. Είναι ελληνικά ωραία ή δεν είναι. Είναι ελληνικά. Αυτό. Αν τυχόν δεν είναι άλλο τίποτα. Τουλάχιστον είναι ωραία ελληνικά. Και τι ελληνική έτσι συνείδηση έτσι τα κύριε. Α, βέβαια. Διάβασε τα τελευταία διδευτά. Όλα, όλα. Τα ηλικία της οξόνας. Τα έχουμε εδώ. Τα έχουμε εδώ. Τα μελετάμε έτσι με το φίλο. Κάνε το. Από εδώ. Τη χαρά μας κάνουν εδώ. Γιατί εγώ έχω επαφή με τον Οδυσσέα, και ενώ είμαι τηλεφωνικός. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα τον είχα πάρει. Και τα κουβεντιάζουμε. Και... Είναι αριστουργή. Και αυτό που είπες ότι είναι ένας, αυτό που το έλεγα και εγώ, ότι είναι ένας δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας. Α, μπράβο. Μεγάλη δουλειά. Ναι. Πολύ άξιο, Τάκη μου, δεν χάνεται ποτέ. Ναι, άλλο. Ε? Ε, βέβαια, έτσι. Με κανένα τρόπο. Πήγες και εσύ για πρώτα μαγιά πουθενά, ε. Βέβαια, εδώ δεν ξέρω. Του φίλη ρο πήγα. Α, ναι. Με τα παιδάκια τα εκεί. Έτσι. Έχτισα εδώ πάνω έτσι ένα σπιτάκι. Δεν μου λες. Εξοχικό, πας. Ναι, εξοχικό, ναι. Ωραία, και ωραία είναι το φίλη μου. Ωραία. Η κόρη μου έχει στο ρετζίκι λίγο παρακάτω.
Α, στο ρεζίκι. Και εκεί είναι ωραία. Ωραία. Έρχονται τα παιδάκια, δεν θέλουν να φύγουν. Ναι. Δεν κουράζεσαι, Τάκη μου, ε! Όχι, δεν καθόλου. Γιατί έχω αφήσει. Αφού κουβεντιάζουμε, ακούμε μουσική. Μπράβο, σχεδόν. Η μουσική ποια είναι? Δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, διάφορα. Ναι. Αυτό είναι η καβανέζα του Σενσάνς. Και τα αυτό είναι κάτι. Τα προηγούμενα. Α, είναι Σαραζάτε, ξέρω εγώ. Πότ φουρή έχω διάφορα. Από όλα, ναι, ναι. Πώς τα κατάφερε έτσι. Και να πεθάνεις είναι λίγα και δύσκολο τα εκεί. Συμφωνείς. Δυσκώσεις. Ναι, ένα λεπτό. Δουλειά σου είσαι. Μπράβο τα εκεί μας.
Καβανίζα. Σεν σάνς. Αφού εσύ είσαι ευχαριστημένος, όλα είναι καλά. Α, βέβαια. Α, βέβαια. Λένε, ελέγχουμε την κατάσταση. Έτσι. Αν έχεις δηλαδή ακουστά. Ναι, ναι. Α, μπράβο, αυτό είναι. Άμα ελέγχεις την κατάσταση, όλα καλά είναι. Σ' αρέσει. Ξέρω τι κάνω, έτσι. Χιλάκι, ε. Ναι. Ε, όχι, είστε αρέσει. Μετά έσαι εσύ. Στο τέλος. Όχι, να δω πώς διαμορφώνεται. Α, μετά. Εσύ θα κάνεις το καθήκη σου, Τάκη. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ. Άρα. Ποιος θα κάνει το καθήκη του, εγώ ή εσύ τώρα. Εγώ και εσύ. Και οι δύο.
δηλαδή όσο να το φέρω όλο που λέγανε, βόλτα όλο μαζί σαν σύνολο, με κατάλαβες Τάκη. Ναι, ναι. Η δυσκολία που μας, η δική μας είναι αυτή, να το φέρεις σαν σύνολο βόλτα. Πολύ δύσκολη δουλειά. Ναι, δεν σου είπα. Ναι. Τρομερά δύσκολη. Ο Μπουζιάννης αρέσει. Μα, αυτός μεγάλος ο γράφος. Μεγάλος. Αυτός μάλιστα. Αυτός μάλιστα τα έχει. Και οι εξπρεσιονιστικές παραμορφώσεις. Ας σε μη συζητάς. Αυτή είναι η ζωγραφική. Παπαλουκάς. Το παπρό μου, ένα νεμοφό, βλέπω μου λες τις... Ε, για αυτό ξέρω, για αυτό σου λέω. Αδυναμίες μου για αυτό σου λέω, για αυτό σου λέω. Διεστάμ. Μα μου λες τώρα τις αδυναμίες μου τέτοιες. Διεστάμ. Τη γλώσσα μου τα κύριε, μιλάς τώρα. Ναι. Ε? Ναι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Σκέφτομαι τώρα ένα τρίτο μεγάλο όνομα που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμηθείς. Θα το πεις εσύ. Α, το Μωρέλι. Ποιον? Όχι το Μωρέλι, είστε η γενιά του αυτού. Ε. Καλά, δεν μιλώ για τον Παρθένη, ο Παρθένης για να είναι ίσως είναι ο μεγαλύτερος. Ναι. Πέσον, πρέπει να με διαφέρει αυτό. Ένα μεγάλο. Ποιος είναι αλλαγή. Και στη Θεσσαλονίκη εδώ ήταν ένα διάστημα. Ποιος είναι. Από εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά έμεινε εδώ. Ποιος είναι. Μπορείς εσύ να καλύψεις. Δεν μπορεί, πρέπει όχι αυτός ο Στέρης. Α, γιατί μπορεί ο Στέρης. Ποιος είναι αυτός ο Στέρης. Ε, ωραία, δεν μπορεί, είναι από τα πρώτα. Στήριο πράγμα. Ναι, δεν θέλει μέχρι να τις είμαι στον εγώ. Μια σκέψη. Για τον Παρθένη φαντάζομαι να έχεις. Βέβαια. Ο Γουναρόπουλος, ξέρεις. Ο Γουναρόπουλος είναι λίγο μυθικός έτσι και... Αλλά έχει και καλύτερος. Και καλύτερος ο Χιτάκης. Συμφωνείς ότι έχει καλύτερος, ε. Ναι, θα σας κάνω σε ένας από τους καλύτερους. Ε? Ναι. Για τον Τσαρούχη τι γνώμη έχεις. Ε, είναι ο Τσαρούχης, είναι ζωγράφος. Ε, κάτω. Είναι ζωγράφος. Δεν υπάρχει έτσι αμφιβολία. Είναι ζωγράφος. Δεν μέσα από τους νεότερους για τον Φασιανό. Ε, έχω τη γνώμη ότι έχουν άπειρο ταλέντα τα παιδιά. Ο Δέρπαπας. Ο Δέρπαπας. Ο Δέρπαπας δεν τα παράτησε. Τα παράτησε. Ταλέντα όμως. Ναι, αλλά τα παράτησε. Δεν ζωγραφίζει. Όχι. Όχι, εγώ έχω ακούσει ότι ζωγραφίζει. Μπα. Βέβαια. Εγώ άκουσα. Και μάλιστα κάνει, λέει, πορτρέτα, είναι κλεισμένος για τρία χρόνια, μέχρι τρία χρόνια και πληρώνεται αδρά. Ναι. Ίσως. Έχω ακούσει. Ίσως.
Έλα πολύ έτσι. Δεν ξέρω, γιατί εγώ νομίζω ότι έχει υπερεκτιμηθεί ο Θεσσαλός, υπερπροβληθεί, δεν ξέρω, δεν είναι τόσο πολύ. Ναι, αλλά έχει ταλέντο. Είναι άνθρωπος με ταλέντο. Νομίζω εγώ δηλαδή. Άλλο αν ξέρω εγώ τη δουλειά του την έχει κάνει σούπερ μάρκετ. Άλλο πράγμα θέλει. Δηλαδή να μην τα μπερδεύω με αυτά τα γη. Καταλαβαίνεις. Όλα τα μετρώ. Τι λες? Εγώ τα μετρώ αυτά όλα. Πώς δεν μετρούν, μετρούν και μετρούν μα. Δηλαδή έχει αφήσει να ας πούμε σε ένα κύκλωμα να κάνει χρήση του ταλέντου του και το έχει προσφέρει και ο ίδιος βέβαια. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Προσφέρεται ας πούμε για τη φιλοσοφία αυτή ας πούμε του μάρκετινγκ, κατάλαβες. Ας κάνω ότι όλα τα παιδιά σε έχουν χαρά να ζωγραφίζουν. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω εγώ δηλαδή ότι έτσι έπρεπε να είναι. Αυτή ο εξωτάκι μου. Ναι. Να σου πω γιατί είναι άδικη. Διότι αυτό είναι πολύ ωραίο. Το γούστο τους δηλαδή έχουν σαν οδηγό. Καταλαβαίνεις ναι. Λέω. Ναι. Ο κύκλος είναι. Τους εσάνς. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Άνετος είσαι ακόμη. Έτσι. Ούτε εσύ. Μπράβο. Πάρε σκάσου το μυαλό μου το γυρό για να θυμηθώ το όνομα του γυρό. Μα πότε είναι τα ονόματα, δείτε σημαντικά. Άρα, πρώτα. Μπράβο. Δεν άρεσε. Σαλονικιός είπες, Τάκη. Όχι Σαλονικιός, αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι πλάι σε αυτούς που σου είπα, πλάι σε αυτά τα ονόματα. Άραξε. Εξπρεσιονιστής. Εξπρεσιονιστής. Έλα, μην το ξέρω, μπορείτε. Δεν μπορεί, αστεία, άμα σου πω τώρα. Άραξε ένα πράγμα. 38, άμα σου πω τώρα, δεν είναι. Ξένα
Χιουμορέσκα. Ναι. Ό,τι λέω εγώ τα έχει. Έτσι. Βέβαια. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να έχει, μόνο κανείς δεν έχει. Έτσι. Τι κάνεις τώρα. Μα, πού τα βρίσκεις αυτά και πέρα. Πω πω τα έχει. Έτσι θα το αφήσω. Έτσι θα το αφήσω. Τι βιάζει. Εγώ δεν βιάζω. Δεν βιάζω άλλα μου. Δεν βιάζω. Αυτό είναι το χέρι. Ώστε έτσι είπα, τον είχε ζήσει το βρεβελάκι. Δεν βιάζω. Απλώς θέλω να ρίξεις έτσι μια ματιά. Εδώ μέσα, εκεί μέσα. Εκεί μέσα όρθιος. Όρθιος. Μπράβο, όρθιος εκεί μέσα. Αν έχεις βγάλει, έχετε τα πόδια όλα. Ναι, ναι, τα πόδια. Μισόκλεισε λίγο έτσι τα μάτια σου, να είσαι. Μισόκλεισε τα μάτια σου. Ωραία. Το καταλαβαίνεις τα εκεί.
Όχι, δεν είναι, κοίταξε, αυτά ύστερα εγώ θα τα μάσω. Θα τα μάσω ύστερα αυτά. Για την ώρα αυτό. Όλου σα πάρει αυτό το σκυλ, έτσι. Όλου έτσι, όλου. Ναι. Καθούσαν όχι για καρέκλα. Δεν είναι τροφή. Ναι. Ύστερα αυτό λίγο εγώ θα το. Θα το μάθω. Αλλά απλώ θέλω να δει το. Το σύνολο. Πώ δηλαδή απλώθηκα. Κατάλαβες. Μεγάλο. Σαν δηλαδή αναφορά θέλω να το δεις. Και για μένα τίποτα δεν είναι τη μίξη όλη κάνω. Θα πω σε έχω αποθεί, πώς λέμε, γυγκαστικά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αφού, όπως βλέπεις, δεν ρίχνω το βάρος στο μέρος του προσώπου σου, αλλά στο σύνολο. Το βλέπεις αυτό, δεν το βλέπεις. Συνθετικά δηλαδή. Που για εμέ έχει σημασία αυτό. Ύστερα όλα τα άλλα, μετά είναι εύκολο να σου κάνω από την πίτη. Κάνω μετά για να θέτεις, να σου κάνω και τέλο. Ξέρω τι εννοείς, αλλά άμα το δεις αυτό, από εδώ, για να το δεις τα υπέρα, γιατί μου φαίνεται δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θα πω. Ήδη άρχισε να χάνει, δηλαδή, εκείνο το οποίο εσύ λες. Ενοξύτητα, ρε. Κάτσε, ρε, να σου κάνω όλη τη μητήσα τώρα. Που τη θέλεις τώρα. Που λες, η μύτη είναι ένα απειροελάχιστο σημείο, έτσι, αναφοράς, ερώτημα. Καταλαβαίνεις θα το σποντάκι. Ναι, σε λεπτομέρειες. Να γίνεις. Η μύτη θα πηγούν οι πάνες. Ναι, για το πώς χτυπάει το φως, έχεις αυτή τη διάσταση. Καταλαβαίνεις τη σφυλλοτέκη. Ναι. Να το ήρθαμε. Αυτό θα εκτιμηθεί που λένε όχι μόνο σαν, πώς λέμε, που λένε θα είσαι ίδιος, ναι. Θα εκτιμηθεί και λίγο αλλιώς μετά. Διότι είναι εκεί εμένα ο πόνος μου όλος θα έχει. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω, Ο καημός δηλαδή. Σε λες. Σαν έκφραση. Ο καημός σου. Μπράβο. Σαν ζωγραφική. Πολύ σωστά. Τα άλλα να έρχονται μόνα τους. Τίποτα δεν είναι. Αυτά που λες το στόμα, οι λεπτομέρειες, δεν έρχονται αμέσως, δεν τίποτα. Κάνω έτσι που λες, Τάκη, αυτά. Με το πινέλο. Α, μπράβο. Διερωθώθηκε. Πίσω στο έτσι όπως ήταν. Ναι. Έτσι όπως το είχες. Άλλη είναι έτσι δύσκολη, λέγατε, η διάσταση του συμβόλου, να έτσι να το πούμε. Ναι.
Κατάλαβες, Τάκη. Αυτή η διάσταση είναι δύσκολη. Σε πορτρέτο μέχρι τη μέση. Γιατί Τάκη, γιατί άσχημο είναι αυτό. Όχι, το, στο μεγάλο έχει μια... Τι έχω. Πολύ, δηλαδή, πολύ μεγάλο. Έτσι, έτσι θέλω. Έτσι θέλω, έτσι θέλω. Το θέλω εγώ αυτό. Είναι αναφορά μου αυτή, τα δική σου. Δική μου αναφορά. Πιο όπως θέλει ο Τάκης, όχι όπως θέλουμε εμείς. Έτσι. Όχι όπως θέλω εγώ. Καταλαβαίνω εγώ, όχι. Εγώ νομίζω σε αυτό ότι τον πρωτεύοντα ρόλο τον έχει ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, όπως τον πώς με βλέπει, τον επιβάλλω. Να επιβάλλω εγώ ότι θέλω ή τι μ' αρέσει. Άλλο θέμα. Έτσι. Εγώ μπορεί να πω τις απόψεις μου, αλλά τελικά εσύ αποφασίζεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, διότι τι αφορά εμένα τα εκεί. Έτσι, αλλήμον. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σαν να γράφω ένα κείμενο και να μου πεις πώς θα το γράψεις το κείμενο. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται. Έτσι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ελευθερία της δημιουργίας. Έτσι. Αλήθεια έτσι. Όλοι ήρθαν στο στούντιο εδώ. Όχι, βέβαια. Ο Βαφόπουλος ήρθε εδώ. Όχι, εγώ πήγα από το σπίτι. Ο Βαφόπουλος δεν πήγε. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, δεν είχε αυτό. Πάμε, μπράβο, αυτό έχει το πρόβλημα. Ποιο? Α, εσύ βλέπεις από εκεί. Τι να πω κάτι τώρα. Θυμήθηκα ότι είσαι εσύ και εκεί και μας ελέγχεις που λένε την κατάσταση.
Σημασία έχει ότι έκατσε ο Τάκης μας εκεί, έτσι. Αυτό τι σημασία, σημασία έχει ότι τη ζωγράφησες εσύ. Εκεί λιγάκι, όπως είσαι Τάκη. Μπράβο Τάκη. Thank you.